Foreign Service Institute, Greek Basic Course, Unit 17, Basic Dialogue. For listening. Μαρία, σώπα μια στιγμή. Άσε την κουβέντα να ακούσουμε τι μας λέει ο πατέρας. Καλά, μη θυμώνεις. Δεν ήθελα να τον διακόψω. Ρώτησέ τον, τι θέλει να μας πει. Νομίζω πως πρόκειται να σου μιλήσει για το ταξίδι σου στη Γαλλία. Έχει γούστο να μην μου το εγκρίνει. Και μεταχειρίστηκα όλα τα μέσα για να τον πείσω. Δεν πιστεύω, αλλά τον ξέρεις τον πατέρα. Θέλει πάντα να μας βασανίζει λιγάκι πριν δώσει τη συγκατάθεσή του. Νομίζω πως έχει τους λόγους του που το κάνει αυτό. Δεν θέλει να αποκτήσουμε το κάθε τι εύκολα. Δεν δέχεται ότι του ζητήσουμε αμέσως, διότι θέλει να μας κάνει να εκτιμήσουμε την αξία του κάθε πράγματος και να βρούμε χαρά και ευτυχία στο κάθε τι. Αλήθεια, και εμείς τις περισσότερες φορές τον παρεξηγούμε, ενώ αυτός ο καημένος έχει τόσο καλή πρόθεση. Είναι ένα θαυμάσιο άτομο με μια χρυσή καρδιά, γεμάτη υπερβολική αγάπη και κατανόηση για την οικογένειά του. For learning. Σοπαίνω. Σοπαίνω. Σοπάσω. Σοπάσω. Η στιγμή. Η στιγμή. Αφήνω. Αφήνω. Αφήσω. Αφήσω. Άσε. Άσε. Η κουβέντα. Η κουβέντα. Μαρία, σώπα μια στιγμή. Άσε την κουβέντα να ακούσουμε τι μας λέει ο πατέρας. Μαρία, σώπα μια στιγμή. Άσε την κουβέντα να ακούσουμε τι μας λέει ο πατέρας. Θυμώνω. Θυμώνω. Θυμώσω. Θυμώσω. Διακόπτω. Διακόπτω. Διακόψω. Διακόψω. Καλά, μη θυμώνεις. Καλά, μη θυμώνεις. Δεν ήθελα να τον διακόψω. Δεν ήθελα να τον διακόψω. Ρώτησέ τον, τι θέλει να μας πει. Ρώτησέ τον, τι θέλει να μας πει. Καλά, μη θυμώνεις. Δεν ήθελα να τον διακόψω. Ρώτησέ τον, τι θέλει να μας πει. Πρόκειται. Πρόκειται. Η Γαλλία. Η Γαλλία. Νομίζω πως πρόκειται να σου μιλήσει για το ταξίδι σου στη Γαλλία. Νομίζω πως πρόκειται να σου μιλήσει για το ταξίδι σου στη Γαλλία. Έχει γούστο. Έχει γούστο. Εγκρίνω. Εγκρίνω. Ενέκρινα. Ενέκρινα. Μεταχειρίζομαι. Μεταχειρίζομαι. Μεταχειρίστηκα. Μεταχειρίστηκα. Πείθω. Πείθω. Πίσω. Πίσω. Έχει γούστο να μην μου το εγκρίνει και μεταχειρίστηκα όλα τα μέσα για να τον πείσω. Έχει γούστο να μην μου το εγκρίνει και μεταχειρίστηκα όλα τα μέσα για να τον πείσω. Βασανίζω. Βασανίζω. Βασανίζω.
Βασανίσω. Λιγάκι. Λιγάκι. Η συγκατάθεσης. Η συγκατάθεσης. Δεν πιστεύω, αλλά τον ξέρεις τον πατέρα. Δεν πιστεύω, αλλά τον ξέρεις τον πατέρα. Θέλει πάντα να μας βασανίζει λιγάκι πριν δώσει τη συγκατάθεσή του. Θέλει πάντα να μας βασανίζει λιγάκι πριν δώσει τη συγκατάθεσή του. Δεν πιστεύω, αλλά τον ξέρεις τον πατέρα. Θέλει πάντα να μας βασανίζει λιγάκι πριν δώσει τη συγκατάθεσή του. Αποκτώ. Αποκτώ. Αποκτήσω. Αποκτήσω. Το κάθετι. Το κάθετι. Νομίζω πως έχει τους λόγους του που το κάνει αυτό. Δεν θέλει να αποκτήσουμε το κάθετι εύκολα. Νομίζω πως έχει τους λόγους του που το κάνει αυτό. Δεν θέλει να αποκτήσουμε το κάθετι εύκολα. Δέχομαι. Δέχομαι. Δέχεται. Δέχεται. Εκτιμώ. Εκτιμώ. Εκτιμήσω. Εκτιμήσω. Η αξία. Η αξία. Δεν δέχεται ότι τους ζητήσουμε αμέσως. Δεν δέχεται ότι τους ζητήσουμε αμέσως. Διότι θέλει να μας κάνει να εκτιμήσουμε την αξία του κάθε πράγματος. Διότι θέλει να μας κάνει να εκτιμήσουμε την αξία του κάθε πράγματος. Δεν δέχεται ότι τους ζητήσουμε αμέσως, διότι θέλει να μας κάνει να εκτιμήσουμε την αξία του κάθε πράγματος. Η ευτυχία. Η ευτυχία. Και να βρούμε χαρά και ευτυχία στο κάθε τι. Και να βρούμε χαρά και ευτυχία στο κάθε τι. Παρεξηγώ. Παρεξηγώ. Παρεξηγήσω. Παρεξηγήσω. Ενώ. Ενώ. Η πρόθεση. Η πρόθεση. Αλήθεια. Και εμείς τις περισσότερες φορές τον παρεξηγούμε, ενώ αυτός ο καημένος έχει τόσο καλή πρόθεση. Αλήθεια, και εμείς τις περισσότερες φορές τον παρεξηγούμε, ενώ αυτός ο καημένος έχει τόσο καλή πρόθεση. Το άτομο. Το άτομο. Χρυσός. Χρυσός. Υπερβολικός. Υπερβολικός. Η αγάπη. Η αγάπη. Η κατανόησης. Η κατανόησης. Η οικογένεια. Η οικογένεια.
Είναι ένα θαυμάσιο άτομο με μια χρυσή καρδιά. Είναι ένα θαυμάσιο άτομο με μια χρυσή καρδιά. Γεμάτη υπερβολική αγάπη και κατανόηση για την οικογένειά του. Γεμάτη υπερβολική αγάπη και κατανόηση για την οικογένειά του. Είναι ένα θαυμάσιο άτομο με μια χρυσή καρδιά, γεμάτη υπερβολική αγάπη και κατανόηση για την οικογένειά του. Φλόρενση. Μαρία, σώπα μια στιγμή. Ας την κουβέντα να ακούσουμε τι μας λέει ο πατέρας. Μαρία, σώπα μια στιγμή. Ας την κουβέντα να ακούσουμε τι μας λέει ο πατέρας. Καλά, μη θυμώνεις. Δεν ήθελα να το διακόψω. Ρώτησέ τον, τι θέλει να μας πει. Καλά, μη θυμώνεις. Δεν ήθελα να τον διακόψω. Ρώτησέ τον, τι θέλει να μας πει. Νομίζω πως πρόκειται να σου μιλήσει για το ταξίδι σου στη Γαλλία. Νομίζω πως πρόκειται να σου μιλήσει για το ταξίδι σου στη Γαλλία. Έχει γούστο να μην μου το εγκρίνει και μεταχειρίστηκα όλα τα μέσα για να τον πείσω. Έχει γούστο να μην μου το εγκρίνει και μεταχειρίστηκα όλα τα μέσα για να τον πείσω. Δεν πιστεύω αλλά τον ξέρεις τον πατέρα. Θέλει πάντα να μας βασανίζει λιγάκι πριν δώσει τη συγκατάθεσή του. Δεν πιστεύω αλλά τον ξέρεις τον πατέρα. Θέλει πάντα να μας βασανίζει λιγάκι πριν δώσει τη συγκατάθεσή του. Νομίζω πως έχει τους λόγους του που το κάνει αυτό. Δεν θέλει να αποκτήσουμε το κάθε τι εύκολα. Νομίζω πως έχει τους λόγους του που το κάνει αυτό. Δεν θέλει να αποκτήσουμε το κάθε τι εύκολα. Δεν δέχεται ότι του ζητήσουμε αμέσως, διότι θέλει να μας κάνει να εκτιμήσουμε την αξία του κάθε πράγματος. Δεν δέχεται ότι του ζητήσουμε αμέσως, διότι θέλει να μας κάνει να εκτιμήσουμε την αξία του κάθε πράγματος. Και να βρούμε χαρά και ευτυχία στο κάθε τι. Και να βρούμε χαρά και ευτυχία στο κάθε τι. Αλήθεια, και εμείς τις περισσότερες φορές τον παρεξηγούμε, ενώ αυτός ο καημένος έχει τόσο καλή πρόθεση. Αλήθεια, και εμείς τις περισσότερες φορές τον παρεξηγούμε, ενώ αυτός ο καημένος έχει τόσο καλή πρόθεση. Είναι ένα θαυμάσιο άτομο με μια χρυσή καρδιά, γεμάτη υπερβολική αγάπη και κατανόηση για την οικογένειά του. Είναι ένα θαυμάσιο άτομο με μια χρυσή καρδιά, γεμάτη υπερβολική αγάπη και κατανόηση για την οικογένειά του. For comprehension. Μαρία, σώπα μια στιγμή, άσε την κουβέντα να ακούσουμε τι μας λέει ο πατέρας.
Καλά, μη θυμώνεις. Δεν ήθελα να το διακόψω. Ρώτησέ τον, τι θέλει να μας πει. Νομίζω πως πρόκειται να σου μιλήσει για το ταξίδι σου στη Γαλλία. Έχει γούστο να μην μου το εγκρίνει. Και μεταχειρίστηκα όλα τα μέσα για να τον πείσω. Δεν πιστεύω, αλλά τον ξέρεις τον πατέρα. Θέλει πάντα να μας βασανίζει λιγάκι πριν δώσει τη συγκατάθεσή του. Νομίζω πως έχει τους λόγους του που το κάνει αυτό. Δεν θέλει να αποκτήσουμε το κάθε τι εύκολα. Δεν δέχεται ότι του ζητήσουμε αμέσως, διότι θέλει να μας κάνει να εκτιμήσουμε την αξία του κάθε πράγματος και να βρούμε χαρά και ευτυχία στο κάθε τι. Αλήθεια, και εμείς τις περισσότερες φορές τον παρεξηγούμε, ενώ αυτός ο καημένος έχει τόσο καλή πρόθεση. Είναι ένα θαυμάσιο άτομο με μια χρυσή καρδιά, γεμάτη υπερβολική αγάπη και κατανόηση για την οικογένειά του. Useful words. Μην του λέτε ψέματα. Σας αρέσει η κλασική μουσική? Καπνίζετε, θέλετε σπίρτα? Περάστε μέσα. Καθίστε. Όταν σας θελήσουν θα σας φωνάξουν. Είχε πολύ άσχημα πρόσωπο αυτό το αγόρι. Έχετε πολύ δυνατή φωνή. Μοιάζει πάρα πολύ στην εξαδέλφη σας. Θα δείτε πολλά αγάλματα και πίνακες στο μουσείο. Αυτός ο άνθρωπος φοβάται πολύ. Response drill A. Τι λέει ο Τάκης στην αδερφή του? Τι του απαντά αυτή? Για ποιο πράγμα νομίζει ο Τάκης πως πρόκειται να της μιλήσει ο πατέρας τους? Τι ακριβώς φοβάται πως μπορεί να συμβεί η Μαρία? Γιατί νομίζει ο Τάκης δεν δίνει αμέσως σε αυτή τη συγκατάθεσή του ο πατέρας τους? Το καταλαβαίνει αυτή αυτό? Τι άνθρωπος είναι κατά τη γνώμη των παιδιών του ο πατέρας τους? Narrative. Αυτό είναι το αυτοκίνητο του κυρίου Υπουργού. Την αγαπούσε υπερβολικά. Δεν σας αρέσει η ζωή των μεγαλοπόλεων? Αυτός είναι σαν και εσάς. Αυτός ο φοιτητής κάνει πολύ φασαρία. Τα χρώματα αυτά είναι πολύ έντονα. Είστε γεμάτος υπερβολές. Εκεί είναι δύο νυχτερινά κέντρα. Εξαρτάται από εσάς. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Αυτή η πόλη είναι γεμάτη αξιοθέατα. Στο θέατρο ήταν αρκετός κόσμος. Στο τέλος έγινε αυτό που θέλατε. Μετά πολλά τον επίσατε τον αδερφό σας. Σε αυτό το νησί ήταν τόση ησυχία. Η κόρη του Υπουργού Εξωτερικών θέλει να πάει ταξίδι στη Γαλλία. Θέλει να μείνει 3 χρόνια στο Παρίσι για να σπουδάσει στο εκεί πανεπιστήμιο. Αλλά ο κύριος Υπουργός που αγαπά υπερβολικά την κόρη του δεν εγκρίνει αυτό το ταξίδι της. Νομίζει πως δεν είναι μια καλή ιδέα για ένα νέο κορίτσι να πάει να μείνει μόνο του σε μια τέτοια μεγαλόπολη σαν το Παρίσι. Και γι' αυτό το λόγο έχουν κάθε μέρα φασαρίες στο σπίτι τους. Ο
Ο κύριος υπουργός της μιλάει πάντα για την έντονη ζωή του Παρισιού και για τα γεμάτα υπερβολή νυχτερινά κέντρα του. Ξέρει βεβαίως πως αυτή πηγαίνει με καλή πρόθεση, αλλά αυτός νομίζει πως όλα αυτά δεν πρόκειται να την αφήσουν να σπουδάσει. Η Ελένη θυμώνει και του λέει ότι είναι υπερβολικός. Εξαρτάται από το άτομο και σε αυτή δεν αρέσει καθόλου η νυχτερινή ζωή. Εκείνο που θέλει είναι να σπουδάσει και δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Θα πάει βεβαίως μια φορά να δει τα αξιοθέατα του Παρισιού, αλλά σκέπτεται να μείνει σε μια μικρή πανσιόν έξω από το Παρίσι και δεν θα βγει ποτέ τα βράδια από το σπίτι της. Έτσι πέρασε αρκετός καιρός με πολλές φασαρίες έως ότου η Ελένη πείσει τον πατέρα της. Αλλά στο τέλος μετά πολλά τον έκανε και της έδωσε τη συγκατάθεσή του και έτσι όλη η οικογένεια βρήκε για μια ακόμη φορά τη χαρά και την ησυχία της. Η κόρη του Υπουργού Εξωτερικών θέλει να πάει ταξίδι στη Γαλλία. Θέλει να μείνει 3 χρόνια στο Παρίσι για να σπουδάσει στο εκεί πανεπιστήμιο. Αλλά ο κύριος υπουργός που αγαπάει υπερβολικά την κόρη του δεν εγκρίνει αυτό το ταξίδι της. Νομίζει ότι δεν είναι μια καλή ιδέα για ένα νέο κορίτσι να πάει να μείνει μόνο του σε μια τέτοια μεγαλόπολη σαν το Παρίσι. Και γι' αυτό το λόγο έχουν κάθε μέρα φασαρίες στο σπίτι τους. Ο κύριος υπουργός της μιλάει πάντα για την έντονη ζωή του Παρισιού και για τα γεμάτα υπερβολή νυχτερινά κέντρα του. Η Ελένη θυμώνει και του λέει ότι είναι υπερβολικός. Εξαρτάται από το άτομο και σε αυτή δεν αρέσει καθόλου η νυχτερινή ζωή. Εκείνο που θέλει είναι να σπουδάσει και δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Θα πάει βεβαίως μια φορά να δει τα αξιοθέατα του Παρισιού, αλλά σκέπτεται να μείνει σε μια μικρή πανσιόν έξω από το Παρίσι και δεν θα βγει ποτέ τα βράδια από το σπίτι της. Έτσι πέρασε αρκετός καιρός με πολλές φασαρίες έως ότου η Ελένη πείσει τον πατέρα της. Αλλά στο τέλος μετά πολλά τον έκανε και της έδωσε τη συγκατάθεσή του και έτσι όλη η οικογένεια βρήκε για μία ακόμη φορά τη χαρά και την ησυχία της. Response Drill B. Πού θέλει να πάει η κόρη του Υπουργού Εξωτερικών? Γιατί θέλει να πάει εκεί? Εγκρίνει αυτό το ταξίδι ο πατέρας της? Γιατί όχι? Λέει στην κόρη του τη γνώμη του γι' αυτό ή δεν μιλάει? Τι ακριβώς της λέει? Τι του απαντά αυτή? Κράτησαν πολύ καιρό αυτές οι φασαρίες? Τι έγινε στο τέλος? Response exercise. Σε ποια πόλη της Ελλάδας θα πάτε και γιατί? Σας αρέσει που το Υπουργείο Εξωτερικών ή η Υπηρεσία Πληροφοριών σας στέλνει στην Ελλάδα και γιατί? Νομίζετε πως οι συμφοιτητές σας είναι άνθρωποι με κατανόηση? Πιστεύετε πως ο καθηγητής σας σας βασανίζει? Αν έχετε κόρη, θα σας άρεσε να πάει να σπουδάσει και να μείνει μόνη σε μια μεγαλόπολη?
Σας αρέσει η νυχτερινή ζωή? Νομίζετε πως είναι εύκολο για κάποιον να μπορέσει να μαζέψει λεφτά σήμερα? Ξέρετε ποια είναι τα αξιοθέατα της Αθήνας? Τι σπίτι έχετε σκοπό να αγοράσετε όταν θα φτάσετε στην Ελλάδα? Είσαστε ποτέ φοιτητής σε ένα ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο? Α, ναι, μπορείτε να μας πείτε για τη ζωή σας εκεί? This is the end of Unit 17. 17. 17. 17.